ίσχυε ότι τα εγκλήματα τα είχαν προτείνει στο Μέγκα, αλλά τελικά δεν τους άρεσε το συγκεκριμένο σύριαλ. Κοίταξε να δεις, ναι, αλήθεια είναι, το είχαν προτείνει βεβαίως και δεν ξέρω αν δεν τους άρεσε. Δεν διέβλεψαν μάλλον ότι θα μπορούσε να είναι ένα σύριαλ που θα πήγαινε τόσο καλά. Και στην αρχή δεν πήγαινε πολύ καλά σαν νούμερα. Όχι, όχι, δεν πήγαινε, αλήθεια είναι αυτό, δεν πήγαινε καλά σαν νούμερα. Αλλά σιγά, αφού μάλιστα λέγανε ότι μπορεί και να το σταμάταγαν. Εσείς οι ηθοποιοί πληρώνεστε από τις επαναλήψεις των σειρών που βλέπουμε συνέχεια στην τηλεόραση? Κοίταξε, νομίζω ότι βλέπεις ότι είμαστε όλοι ζάμπλουτοι. Αυτά τα λεφτά που παίρνουμε από τις επαναλήψεις, δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Θυμάστε μια πολύ αστεία σκηνή από τα εγκλήματα? Θυμάμαι τη σκηνή που ήμασταν μέσα στη θάλασσα, γιατί θα πνιγόμασταν, και ήμασταν με βαρύδια και ήταν δίτες από κάτω, γιατί μη συμβεί και τίποτα, και δεν μπορούσαμε να πνιγούμε καλά, και ήταν η Μαρία και επέπλε, και την τραβάγαμε κάτω. Νομίζω ότι την περίοδο των εγκλημάτων ήταν και η περίοδος που εσύ παντρεύτηκες. Ναι, ήταν η περίοδος που παντρεύτηκα, που μετά από λίγο καιρό έκανα τη Φέδρα. Ναι. Πώς κατάφερες και το γάμο σου δεν τον μάθαμε εμείς οι δημοσιογράφοι? Νομίζω ότι άμα δεν θέλει κάποιος να μάθουν την προσωπική του ζωή, δεν μαθαίνει. Αποτέλεσμα, μάλιστα, το θυμάμαι τώρα, γιατί είναι η Κατερίνα και ο...